Σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, Σεβάσμια Γέροντα, εντιμότατοι άρχοντες της τοπικής κοινωνίας, σεβαστή μου οικογένεια, αγαπητοί συγγενείς και φίλοι, ευρισκόμενος πρώτο θυρών του Ιερού Βήματος και αναλογιζόμενος το μέγεθος, την αξία, το μεγαλείο της ιεροσύνης, αναμετρώ τις λιγοστές μου δυνάμεις και δηλιάζω για το τόλμημα του χειρήματος. Αν όμως αποτολμώ το χείρημα αυτό, δεν το πράττω, γιατί πιστεύω ότι είμαι άξιος. Το αποτολμώ στηριζόμενο στην άκρα φιλανθρωπία και αγάπη του Τρισαγίου Θεού. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να παρακαλέσω για το έλεος της ασπλαχνίας Του και να ελπίζω στη Θεία Χάρη, η οποία πάντοτε τα ταπεινά θεραπεύει και τα ελείποντα αναπληρεί. Να ευλέψει και εις εμέ όταν σε λίγο θα εισέλθω εις το ενδότερο του καταπετάσματος, όπου οι άγγελοι παρακύψε ουδύναντε και θα καταστώ διάκονος της του Χριστού Εκκλησίας. Σκέφτομαι πως η Παναγία μας με ήθελε εδώ στο Ιερό της Πύλεω, έμπροσθεν της ιερής της εικόνος να λάβω τον πρώτο βαθμό της ιεροσύνης, όπου ήθελε πίσω εδώ στον τόπο μου να υπηρετήσω στην Ιερά μας Μητρόπολη. Έτσι, ενώ διήνυσα ένα μακρύ διάστημα στο Άγιο Όρος, ένα διάστημα 22 ετών από όπου απεικόμισα πολλά και κατόπιν μιας μικρής παραμονής μου στο νησί μου, κατέληξα κατόπιν καθοδηγήσεως του Σεπτού μας Ποιμενάρχου κυρίου Ναθαναήλ, να βρίσκομαι εδώ και να αξιώνομαι εγώ ανάξιος να χειροτονούμε εις διάκονον. Φαίνεται πως ο Πανάγαθος Θεός πάντα συνεργεί εις αγαθών και πως δεν εγκαταλείπει ποτέ τους ελπίζοντας επί τούτο τους παρακατηθεμένους τούτο τη ζωή άπασαν και την ελπίδα. Δεν ήμουν όμως μόνος σε αυτό τον αγώνα μου. Απ' την αρχή της πνευματικής μου πορείας ήταν κοντά μου η οικογένειά μου. Οφείλω άπειρες ευχαριστίες στη σαρκική μου και πνευματική μητέρα μου σεβαστή, την εν ουρανής αυλιζομένη, στο σεβαστό μου πατέρα Ιωάννη, στην αδερφή μου. Στην αδερφή μου Μαρία, στον γαμπρό μου Νικόλα, στα ανήψια μου Σέργιο και Σεβαστιάνα, στην κυρία Αγγέλα και στον αδερφό της Μανώλη για την ευγένη βοήθεια τους, στον πνευματικό μου πατέρα και στους αδερφούς και συνειδησπόρους εν αγί όρη, στους φίλους και συγγενείς που με στήριξαν, στους αδερφούς εν Χριστώ Ισηρίους που με περιέβαλαν με την αγάπη τους και κυρίως τον Πανοσελογιότατο πατέρα Στέφανο Καλιστήλ, το γέροντα και δάσκαλό μου στα ιερατικά, ο οποίος με την έμπραχτη αγάπη του μας στήριξε όλο αυτό το διάστημα. Στους αγαπητούς καλλικέλαδους ιεροψάλτες, κύριο Αντώνιο Χαρτοφύλλη. Και κύριο Νικήτα Μαστρογιάννη για την αγάπη τους προς το πρόσωπό μου. Τη συψάλτριά μου κυρία Ειρήνη Χαρίτου, την κυρία Πολυξένη Σκουμπουρδή και την κυρία Ουρανία Τιεγομιχάλη, που ενίοτε συψάλαμε, και όλες τις κυρίες που ενίοτε συψάλαμε. Ευχαριστώ όλους σας που τιμάτε με την παρουσία σας το ταπεινό μου πρόσωπο και ήλθατε εδώ για να μεταφερθείτε νοερός προσευχόμενοι στα κράσπεδα της φιλασπλαχνίας του Θεού, ώστε να γίνει ήλαιος και να συγχωρήσει και να φωτίσει το πλάσμα Του. Σεβασμιότατε και σεπτέ ποιμενάρχα, άφησα τελευταίο τον πρώτο, αυτόν που κατά τη συνείδηση της Εκκλησίας βρίσκεται εις τύπων και τόπων Χριστού. Τι ανταποδώσουμε εσύ, σεβασμιότατε Πάτερ και Δέσποτα, περί πάντων όναν τα παιδοκάσμη. Έχετε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μου και θα προσπαθήσω να φάνω άξιος της εμπιστοσύνης που με επιδείξατε.
Τέλος ζητάω ταπεινά τις πρεσβείες του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, που την ιεράν μνήμην επιτελούμε σήμερον, και ιδιαίτερος τις πρεσβείες της Παναφράντου και Παναμόμου, Παναγίας Μητρός του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, να μου δώσουν φώτιση και δύναμη στο πνευματικό στάδιο που ανοίγεται μπροστά μου, αφού το διακονήν το Θεό μέγα και φοβερόν και αυτές τις επουρανίες δυνάμεση εστί. Εύχεστε υπέρ μου. Μας αξιώνει χάρη στο Υιού Θεού. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Οικουμενικού μας Πατριάρχου, Κυρίου Βαρθολομαίου, να σταθούμε εδώ, στο Ιερό Σπήλαιο της Νησίρου και της Μητροπόλεως μας, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας της Πηγιανής, και να παρακαλέσουμε για το άπειρο έλεος του Θεού μας, δοξολογώντας Τον και ευχαριστώντας Τον για όλα όσα επιδαψιλεύει σε εμάς όλους. Σε ευχαριστώ, Άγιε Καθηγούμενε της Ιεράς Μονής Ταύτης, αγαπητέ μου αδελφέ και συνεργάτη πολύτιμε πατέρα Στέφανε, γιατί χαροποιείς την Εκκλησία του Χριστού μας, γιατί στηρίζεις και χαροποιείς την Εκκλησία, την Ιερά Μητροπολικό και Νησίρου και εμένα, γιατί κατόρθωσες να αποκτήσεις υποτακτικό και επίσης κατόρθωσες αυτόν τον υποτακτικό σου να τον ετοιμάσεις και να τον δώσεις στην Εκκλησία να διακονήσει και από τους βαθμούς της ιεροσύνης. Σου είμαι ευγνώμων για την αγάπη σου στην τοπική μας Εκκλησία και για τη θυσιαστική σου προσφορά σε αυτό εδώ το νησί. Δεν θέλω να νομίζεις πως επειδή μερικές φορές ο σατανάς σπρώχνει μερικούς να σου πουν κακές κουβέντες ότι οι νησίργοι δεν σ' αγαπούν. Μέσα στην καρδιά τους έχουν, γιατί ξέρουν πόσο στηρίζεις αυτό τον ευλογημένο τόπο στον οποίο πατούμε όλοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον διάκονο που έρχεται μαζί μας κάθε φορά να διακονήσει στο ένα από τα δύο νησιά της Μητροπόλεως μας, που έχουμε συνηθίσει να περνούμε τα ευλογημένα Χριστούγεννα από τότε που μας αξίωσε ο Θεός να βρισκόμαστε στον θρόνο της Επισκοπής της Ιεράς Μητροπόλεως Σκόου και Νησίρου. Θέλω να ευχαριστήσω όλους που διακονούν την Εκκλησία. Τους ανέφερε με τα ονόματά τους ο υποδιάκονος Στέφανος, να μην το κάνω και εγώ. Θέλω μόνο να τους πω πως οι άγγελοι θα τους στηρίζουν για να διακονούν μέχρι τα βαθιά τους γεράματα, ψάλλοντας και άδοντας με το στόμα τους και με την καρδιά τους. Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά σου, τη μητέρα σου που προσεύχεται από τον ουρανό γιατί ευρίσκεται εκεί, τον πατέρα σου γιατί μαζί με εκείνην όλη τους τη ζωή διακονούν την Εκκλησία, ζυμώνοντας τα πρόσφορα, μαζεύοντας αυτά που χρειάζεται η ενορία του Αγίου Παύλου, ψάλλοντας και δίνοντας την οικογένεια προσφορά στην Εκκλησία. Γιατί εσένα σε έδωσαν μοναχό, αλλά και την αδελφή σου Μαρία και τον άντρα της τον Νίκο και τα παιδιά τους έδωσαν προσφορά στην κοινωνία. Γιατί είναι μια άλλη μορφή διακονίας και αυτή που έχει σχέση με την παρουσία του Θεού. Να ευχαριστήσω όλους τους φίλους της οικογένειάς σου, τους άρχοντες που ήρθαν από την Κό, τον κύριο Έπαρχο, τους αντιδημάρχους από την Κό και από την Ίσυρο, τον κύριο στρατιωτικό διοικητή του νησιού, τον κύριο αστυνόμο του νησιού,
όλες τις αρχές του νησιού που βρίσκονται εδώ, αλλά και από αυτούς που ήρθαν από την γειτονική νήσο Κο. Θέλω να σας παρακαλέσω όλους να προσευχηθείτε, γιατί αυτή την ώρα θα κατέβει το Άγιο Πνεύμα. Θα κατέβει να χαριτώσει τον αδελφόν μας Στέφανο Υποδιάκονο και μοναχό, και επίσης να επισκιάσει και όλους εμάς, γιατί όλοι χρειαζόμαστε ανανέωση στην παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Κοίταξε, πατέρα Στέφανε, πήρες ένα πολύ σημαντικό παράδειγμα από τη θυσία του ηγουμένου της Μονής στην οποία ανήκεις. Είδες τις ανάγκες του τόπου και σε παρακαλώ αυτά μαζί με τα τάλαντα που σου έδωσε ο Θεός να τα αυξήσεις, να μην ταλαιπωρηθείς ποτέ. Εμείς οι κληρικοί είμαστε το αμφιλεγόμενο σημείο. Αν οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να βρίσουν κάποιον, να τον λιδωρήσουν, ας είμαστε εμείς αυτοί. Αλλά έχουν και κάποιον ανάγκη να τους αγαπά. Και πάλι πρέπει να είμαστε εμείς αυτοί, οι οποίοι θα πρέπει να ευχαριστούμε όταν οι άλλοι μας φτύνουν και μας κακολογούν. Αλλά να μην βάζουμε κακία μέσα μας, αλλά αυτή την κακία των άλλων να την παίρνουμε και να την κάνουμε θυσία, να την κάνουμε προσευχή, γιατί ο κόσμος έχει ανάγκη από πολύ προσευχή και από πολύ περισσότερη αγάπη. Αυτό έχω να σου πω εγώ σαν επίσκοπος. Μην ταλαιπωρηθείς ποτέ, μην ευριάσεις, μην φοβηθείς, μην στεναχωρηθείς επειδή κάποιος σου μίλησε άσχημα ή σου κοίταξε στραβά ή δεν σε ευχαρίστησε. Δεν περιμένουμε εμείς οι κληρικοί και κανένας από τους χριστιανούς